Γεια σας μάγκες, τι κάνετε, GemiFrap εδώ. Και σήμερα παίζουμε Minecraft σε μια νέα πόλη. Αλλά μου έκλεψαν τα διαμάντια. Είχα αρκετά διαμάντια και αποφάσισα να κρυφτώ σε ένα τυχαίο σπίτι στην πόλη. Και όταν έπεσα για ύπνο, μπήκανε μέσα στο σπίτι και μου έκλεψαν τα διαμάντια. Θα καταφέρω να βρω τα διαμάντια μου? Γράψτε μου κάτω στα σχόλια και σπάστε το κουμπί του like για να τα βρω. Το eneba.com συνεχίζει να μας υποστηρίζει. Πατήστε το link κάτω στην περιγραφή και δείτε πάρα πολλά games σε πολύ χαμηλές τιμές. Πατώντας το link στην περιγραφή και παίρνοντας όποιο game γουστάρετε, με βοηθάτε απίστευτα. Κάντε μία εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα βίντεο και πάμε να βρούμε τα διαμάντια μου. Φύγαμε! Από εδώ, Σατάμο. Πάμε από εδώ. Πρόσεχε. Η πόρτα δεν ανοίγει, Σατάμο. Εντάξει, εγώ θα τη σπάσω. Ωχ, είναι άδειο, ρε. Πάμε πάνω. Η γούρα θα έχει κάτι εδώ μέσα. Ω, Σατάμο, κάποιος κοιμάται. Πάμε να φύγουμε από εδώ. Πάμε πιο κάτω να δούμε. Ωχ, εδώ κάτι περίεργο. Ωχ, βρήκα ένα chest. Έχει πολλά πράγματα. Όχι. Πάρτα. Πάρτα διαμάντια, Σατάμο, πάρτα διαμάντια. Τα πήρα όλα. Πάμε. Πάμε να πάρουμε το αμάξι. Έλα, Σατάμο, πάμε να φύγουμε γρήγορα. Καλημέρα. Λοιπόν, κάντε ένα like αν σας αρέσει αυτό εδώ το βίντεο. Μάγκες μου, μπήκα σε ένα τυχαίο σπίτι γιατί δεν είχα που να μείνω. Ο δέτης μας είχε βγάλει την ψυχή και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε διαμαντένια πράγματα. Εδώ κάτω τα άφησα. Ποιος μου πήρε τα διαμάντια? Ποιος θα μπορούσε να μου πάρει τα διαμάντια? Οκ. Και πού είναι η πόρτα μου? Γιατί είναι σπασμένη η πόρτα μου, δεν μπορώ να καταλάβω. Και δεν ξέρω ποιος θα μπορούσε να έκανε κάτι τέτοιο. Θα κάνουμε μια βόλτα, θα ρωτήσουμε κάποιον σίγουρα. Εντάξει, δεν ξέρω αν το αξίζω αυτό, γιατί μπήκα σε ένα άσχετο σπίτι που δεν είναι καν δικό μου. Αλλά θα κάνουμε μια βόλτα εδώ πέρα να ρωτήσουμε τους φίλους μας. Μπας και είδανε κάτι. Αλάνη, φιλέ. Τι θέλει πάλι αυτός? Έλα, φιλέ, τι λέει, καλά είσαι? Έλα, Τζέμι, καλά είμαι, εσύ? Καλά. Ήρθα από τη Σμαραγδένια πόλη στην Κυβένια πόλη. Τι λες ρε. Είδες. Μπράβο, καλώς όρισες. Ευχαριστώ, ρε φιλαράκι, ευχαριστώ. Λοιπόν, πάρε ένα καρότο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε. Παρακαλώ. Εκτιμάω πάρα πολύ που μου δίνεις αυτό το καρότο. Θες μπισκότα? Το είδα και το λιγουρεύτηκα, οπότε θα ήθελα πολύ το μπισκότο αυτό. Μπορείς να μου το δώσεις? Πάρε 4. Ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε. Παρακαλώ. Αλλά ναι, άκου να δεις πως έχει κατάσταση. Τι έγινε? Μου έκλεψαν το σπίτι. Ναι. Δεν είναι δικό μου σπίτι, αλλά μου έκλεψαν τα πράγματα που είχα βάλει στο σπίτι. Ποιος το έκλεψε, ρε φράπηδι? Μου έκλεψαν. Μεταξύ μας, μου έκλεψαν τα διαμάντια, φίλε. Τα διαμάντια? Πόσα διαμάντια ήταν όμως? Ήταν 15-16 διαμάντια, δεν θυμάμαι. 15-16 διαμάντια? Ναι, ρε φίλε, ήταν λίγα διαμάντια, αλλά ήταν τα μόνα διαμάντια που θα μπορούσα, ρε φίλε, να κάνω μια αρχή, καταλαβες. Πω. Τι να σου πω, ρε φράπηδι, αν είχα κι εγώ θα σου δίνα δανεικά, αλλά δεν έχω, ρε γάμο, το ξέρεις. Είδες εσύ τίποτα? Ρε φίλε, έχουμε κλέφτες στην πόλη, το πιστεύεις αυτό το πράγμα? Θέλω και δεν θέλω. Μόνο εσύ θα μπορούσε να σου να κλέφτη. Εγώ γιατί να με κλέφτη? Εσύ τα πήρε. Αλάνη, εσύ τα πήρες. Καλά, εντάξει τώρα, κάθισε και με κάνεις έτσι τώρα. Πάνε να κλαις με τα διαμάντια σου. Λοιπόν, θα πάμε μαζί και θα ρωτήσουμε. Έχει κανένα άλλο στην πόλη? Νομίζω ο Σατάμο είναι απέναντι. Ο Σατάμο? Πού είναι ο Σατάμο? Ναι, Σατάμο! Έλα, φίλε, εδώ πέρα είμαι. Πού είσαι? Στο μαγαζί, εδώ. Τι μαγαζί, ρε, αυτό είναι τεράστιο για μαγαζί. Μαγαζί, είναι το δικό μου το μαγαζί στην πόλη. Αλλά εντάξει, ο Σατάμο τα έχει χάσει. Τα έχει χάσει τελείως. Σατάμο, έλα να σου πω. Λοιπόν, Σατάμο, θα σου πω κάτι που δεν το πιστεύω ούτε εγώ. Τι έγινε? Μου έκλεψαν τα διαμάντια. Τα διαμάντια, ποια διαμάντια, ρε, δεν έχουμε διαμάντια. Άκου, αδερφέ, είχα 15 διαμάντια. Ήμουν 14. Και μου έκλεψαν και αυτή. Μήπως τα διαμάντια, Αλάνη? Εγώ πιστεύω ότι τα πήρε ο Αλάνης, γιατί τα ζήλεψε. Μα εγώ αυτό που έχω μόνο είναι μπισκότα, ορίστε, πάρε κι εσύ. Φέρε μου κι άλλα μπισκότα. Πρέπει να με βοηθήσεις να βρω τα διαμάντια μου, ρε φίλε. Ποια διαμάντια, ρε φίλε? Δεν υπάρχουν. Ρε φίλε, είχα διαμάντια και κάποιος μου τα έκλεψε. Πρέπει να βρω σήμερα τα διαμάντια μου. Τώρα δεν μπορώ, ρε φράπηδι. Έχω πολλές δουλειές. Δεν θες καν να με βοηθήσεις, τέτοιος φίλος είσαι. Αφού είσαι τσιράκι του Βαγδέτη. Καλά, εντάξει. Πάει να βρεις τα διαμάντια μόνος. Ο Σατάμο αυτός εδώ, να ξέρεις, είναι ύπουλος, μην τον εμπιστεύεσαι. Είναι πολύ ύπουλος, να ξέρεις. Πήγαινε σπίτι και θα σου πω. Ακούσε τι θα κάνουμε, έχω μια τέλεια ιδέα. Θα παρακολουθήσω τον Αλάνη, εκεί πέρα που είναι, και θα βρούμε τα διαμάντια. Εγώ πιστεύω αυτός μου την έκανε. Λοιπόν, πάμε από εδώ πέρα. Θα μπω κρυφά στο σπίτι και θα δω τη σκαρώνει. Είναι λίγο κακό, το καταλαβαίνω, αλλά θα το κάνω. Κάνε εδώ. Εδώ πέρα ο φίλος Αλάνης κάτι μαγειρεύει εκεί πέρα. Κάτι σκαρώνει ο Αλάνης. Δεν τον εμπιστεύομαι καθόλου, αλήθεια. Μάγκες, θα μπω κρυφά, θα το κάνω. Ανοίξω. Έκανα φασαρία. Μάγκες, θα κατέβω κάτω γιατί εδώ ο φίλος κρύβει ένα υπό. κάνει αυτός εκεί, ρε? Τι ωραία κορνίζα που έχω. Μπήκε μέσα στην κορνίζα, μάγκες! Απίστευτο, μπήκε μέσα στην κορνίζα. Θα το ρισκάρω, μάγκες. Θα μπω κι εγώ μέσα στην κορνίζα. Κοιτάξτε εδώ τι σπίτι έχει ο. Θα μπω μέσα και θα. Έχει τα πάντα εδώ, ρε. Είναι αυτά εδώ. Ένας μοχλός και ένα chest που λέει να μην ανοιχτεί. Αλλά εγώ, επειδή είμαι πολύ περίεργος, εδώ πέρα ο φίλος μας έχει. Οχ, τι. Τι είναι αυτά! Έχει κάτι πιστολάκια, κάτι τεράστια πράγματα. Εδώ πέρα εδώ λέει. Δεν τα πειράζω καν. Πότε δεν θα κλέψω τίποτα. Τίποτα. Και εδώ πέρα έχει ένα μοχλό. Οχ, το έκλεισε. Και άμα το ξανανοίξω, ο τύπος έχει μυστικό σοκάκι. Ο ύπουλος. Πείτε μου τι πιστεύετε να κρύβεται εκεί κάτω. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Οχ, κάνει ρε ο Αλάνης. Φίλε, θα πέσω κάτω. Τι είναι όλο αυτό, ρε? Ο τύπος έχει ένα τεράστιο τούνελ. Κοιτάξτε πόσο μικρός είμαι εγώ σε σχέση με αυτό εδώ το τούνελ. Θα κάνουμε ταξίδι σε αυτό το τούνελ. Λογικά εδώ πέρα έχει. Με αυτό το κουμπί λογικά. Ω! Έβγαλε ένα Minecraft. Θα μπω μέσα. Ω, πάει τάπα, ρε. Παιδιά, δεν περίμενα πως θα έχει κρυφό Λούνα Πάρκ στο σπίτι του Αλάνης. Φανταστείτε πόσα λεφτά έχει. Πού λέτε να καταλήγει αυτό εδώ το τούνελ? Θα ακολουθήσω αυτό εδώ το τούνελ για να δω πού στο καλό καταλήγει. Και ελπίζω να μην μας βγάλει σε κάτι κακό. Πάμε λίγο. A few moments later. Μάγκες, ο Αλάνης, ο Αλάνης. Μη με δει. Και από εκεί. Και ανέβηκε πάνω. Χέι. Ρε, τι έχει εδώ, ρε? Μάγκες, ο Αλάνης είναι πλούσιος. Πιστεύετε αυτά του τα έδωσε ο Βαγδέδες, ο ύπουλος? Εγώ πιστεύω κάτι τέτοιο πρέπει να παίχτηκε, να ξέρετε. Και έχει σαλονάρα εδώ, φωτισμοί, διαμάντια παντού. Ή τα έκλεψε όλα αυτά, είτε τα έχει δώσει ο Βαγδέτης. Μάγκες, θα ανεβούμε τώρα πάνω. Γρήγορο ήταν αυτό. Δεν ξέρω τι σκαρώνει ο τύπος, αλλά έχει μυστική έξοδο. Λες και είναι ο Batman, λες και κάτι κρύβει. Φραπίδι. Αλάνη, τι κάνεις εδώ, μπρο? Εσύ τι κάνεις εδώ? Εσύ που τα βρήκες όλα αυτά που φοράς πάνω σου? Αυτά τα βούλεψα για να τα πάρω, αλλά εσύ. Τα βούλεψες ή στα έταξε ο Βαγδέδες? Α, σένα ξέρω εγώ τι έγινε, αλλά εσένα τι σε νοιάζει τώρα? Εντάξει, δεν χρειάζεται να με απειλείς κιόλας με τώρα που βγάλεις το σπαθί σου. Ναι, γιατί ξέρεις πόσο δυνατό είναι αυτό το σπαθί μου, Δεν θέλω να μάθω πόσο δυνατό είναι. Καλή συνέχεια. Βγήκε να μην σε ξαναδώ μπροστά. Καλά, εντάξει. Πλανευρίασε. Ο Αλάνης με απειλεί και έχω χάσει τα πράγματά μου. Έχω καταλήξει απλά με μπισκότα και καρότο. Πρέπει οπωσδήποτε να βρω τα διαμάντια μου. Σαταμό, ρε φίλε, δεν ξέρω τι θα κάνω, ρε φίλε, πραγματικά. Σαταμό! Ρε, ήξερες ότι εδώ είχε. Είναι δικό σου το αυτοκίνητο αυτό? Ρε, έχουμε αυτοκίνητα σε αυτή την πόλη. Εγώ τώρα ήρθα στην πόλη. Έχει αυτοκίνητα, ρε, πιανού αυτό αμάξι, ρε. Δεν έχει ούτε πινακίδες πάνω του. Πραγματικά δεν ξέρω τι συμβαίνει και εδώ έχει μια πινακίδα που λέει δρόμος υποκατασκευή σύντομα. Πρέπει οπωσδήποτε να βρω τα διαμάντια μου. Και εδώ έχει κι άλλο αυτοκίνητο. Και είναι παρατημένο, ρε, αυτό. Θα έρθεις μαζί μου να με βοηθήσεις, ρε φίλε? Και άμα βρω τα διαμάντια μου, θα σου δώσω ένα διαμάντι, στο υπόσχομαι. Δεν το κάνω το ένα, ρε φίλε. Σατάμο, το βλέπεις? Βλέπεις εκεί πέρα? Ναι. Μπορεί να μην συνεχίζει το δρόμο, αλλά εκεί πέρα έχει ένα χωριό, ρε φίλε. Αλήθεια? Ναι. Θα πάω εκεί πέρα, ρε φίλε. Σίγουρα κάτι θα βρω, μάγκες. Πήγαμε, κολυμπάμε. Σατάμο, περίμενε με, ρε φίλε, μην τρέχεις. Δεν τρέχω, τι να κάνω? Λοιπόν, άκου, θα ψάξω 2-3 chest. Λοιπόν, πίνει στάμα από εκεί, πάω εγώ εδώ πέρα ευθεία να ψάξω ένα διαμάντια. Έλα να μου πεις αν βρήκες τίποτα. Ο Μάγκες, εδώ πέρα έχει ένα κίτρινο κρεβάτι. Το χρειάζομαι, θα το πάρω. Εδώ πέρα έχει μήλα και πατάτες. Εδώ πέρα έχει έναν χωρικό. Γεια σου, ντόπιε, τι κάνεις? Δείτε τι έκανα. Έπιασα τον villager. Εδώ σε αυτό το σπιτάκι δεν ξέρω τι έχει. Δεν έχει ούτε chest. Αυτά τα χρειάζομαι για ψωμί. Σίγουρα θα μου φάνουν χρήσιμα. Βρήκες τίποτα? Όχι. Ρε φίλε. Το ακούσατε κι εσείς αυτό, ρε μάγκες? Άκουσα κι εγώ αυτό που νομίζω. Δεν ξέρω τι κάνουν. Το μόνο σπίτι που δεν έχω ψάξει είναι αυτό, που αυτό παραδόξως είναι λίγο πιο περίεργο. Αλλά θα το ρισκάρουμε και θα μπούμε μέσα. Okay. Θα ανοίξω αυτό. Σατάμο! Έλα εδώ γρήγορα, Σατάμο. Μπρο, βρήκα ένα μοχλό. Έλα μαζί μου, δεν πάω μόνος μου. Λοιπόν. Δεν ξέρω τι είναι, φίλε, αλλά εδώ έχει ένα chest. Σατάμο, δεν θα το πιστέψεις. Τα πράγματά μου. Λείπει η αξίνα μου, αλλά δεν πειράζει. Και έχει και, μάγκες, κάτι που δεν είναι δικό μου. Δεν θέλω να με πάρεις για κακό άνθρωπο, αλλά κοίτα τι βρήκα, Σαταμό. Βρήκα ένα πιστόλι, ρε. Δεν σημαδεύω. Λοιπόν, άκου, θα κάνουμε Σαταμό. Ωραία, Σαταμό, άκου, δεν μπορώ να ανεβούμε από εδώ πέρα. Έλα μαζί μου, Σαταμό, έλα. Πάμε πάνω, φίλε, Σαταμό, γιατί. Πώς ανοίγει αυτό, ρε? Ψήλα τα χέρια, φραπ. Τι ψήλα τα χέρια, ρε? Ψηλά ότι είσαι, έχω κι εγώ τώρα. Λοιπόν, εσύ ψηλά τα χέρια. Εσύ τα πήρες τα διαμάντια, ελαμόγιο. Άκου εδώ, φραπίδι. Τι άκουρε, ψεύτη. Είσαι ένας ψεύτης και μισός, ρε φίλε. Αρχικά, και στην άλλη πόλη και εδώ είσαι ψεύτης. Τι δεν να σε λες τέτοια πράγματα τώρα, εγώ εσύ είμαι πιο πάνω από σένα. Δεν αφήνω κανένα όπλο κάτω. Αν θες, έλα το πάρεις. Πυροβολάει! Μάγκες, τι σκάνεις, φέρες? Θα τρέξω. Σατάμο, βοήθησέ με! Μάγκες, μάγκες, θα το πετύχω. Το πετυχαίνω. Ωραία. Αλάνι, νομίζω ότι. Βγάλ' τα όλα τώρα. Δώσε μου την πανοπλία σου τώρα. Τώρα δώστε μου. Τα πάντα δώσε μου. Όλα έτσι, έτσι. Πληρώσεις αυτό, ρε. Τι να πληρώσω, ρε. Έτσι, τόσο έξυπνο το παίζει. Βάλ' το όπλο μέσα. Βάλ' το όπλο μέσα. Τόσο πολύ έξυπνο το παίζει. Σατάμο, έλα εδώ. Έλα εδώ, Σατάμο. Επειδή είσαι πολύ καλό παιδί, πάρε το διαμάντι. Βασικά, πάρε 2 διαμάντια. Ποιο νομίζει ότι είσαι, ρε. Σατάμο, σημάδεψε το να. Τι σημάδεψε τον αρέ και εσύ είσαι στο κόλπο. Φέρε πίσω την πανοπλία μου τώρα. Τι φέρε πίσω, ρε. Δώσε την πανοπλία τώρα. Τώρα πίσω την πανοπλία. Δεν έχω άλλη επιλογή. Δεν έχω άλλη επιλογή. Πόρε, φίλε. Διαμάντια είναι δικά μου τώρα. Χαίρεσαι, αρκέ. Λοιπόν, άκουσε με, Φραπίδι. Τι θα γίνει τώρα, θα μου δώσει την πανοπλία μου και ό,τι έχει πάνω σου ή θα το γυρίσουμε αλλιώ. Πάρτα, ρε φίλε. Δουλεύει εκείνο το ψαράκι. Πάρτα. Πάρε και αυτά. Όχι, το φαγητό θέλω. Τι το φαγητό, δεν έχω άλλο φαγητό. Ορίστε, πάρε μήλα και πάρε πατάτε. Ταταμό, ήσουν καλό παιδί. Πάρε αυτά. Μάγκες, θα κρατήσω. Λοιπόν, άκουσε με. Εξήγησέ μου. Λοιπόν, άκουσε με, λαμόγιο. Τι θε, ρε φίλε, εγώ με το λαμόγιο τώρα. Δεν θα ξανασχοληθεί. Το κατάλαβε αυτό. Εντάξει, ρε φίλε. Μη με σημαδεύει. Ό,τι σου λέω εγώ. Σημαδεύεται. Μια ζωή την έχω. Έχω εδώ πέρα 11 λεβελάκια. Το βλέπεις και το ψαράκι. Το βλέπω και το ψαράκι. Ρε μπρο, μη βάρας τα ψάρια. Πέθανε και το ψαράκι. Τι κακός που είσαι, ρε φίλε. Γιατί είσαι τόσο κακός. Πάντα. Γύρνα πίσω. Σε όποια πόλη και να είσαι, είσαι πολύ κακός. Γύρνα πίσω. Μέχρι αύριο θέλω να μου έχεις δώσει ένα στακ διαμάντια. Αν δεν το έχεις κάνει, θα γίνεις σαν και το ψαράκι. Θα με κάνεις τόσο πολύ σκλάβο σου, εσύ και ο δέτης ο καταραμένος. Και τώρα πήρε και το 40 με το τσιράκι. Πάρε και τα μπισκότα. Ω, μπισκότα. Και αυτό το ψάρι. Σταμάτα, εντάξει. Δεν χρειάζεται να με απειλείτε. Θα προσπαθήσω να τα πάρω, ρε φίλε. Εντάξει. Σε περίπτωση που μου φέρεις τα μισά, θα μπεις φυλακή. Τι φυλακή, ρε. Κάτι είπα. Εντάξει, ρε Αλάνι. Πόρε, φίλε. Μη με φωνάζεις εμένα. Εντάξει, καλά. Φεύγω. Στο καλό έχουμε μπλέξει. Δεν ξέρω πραγματικά τι θα κάνω, μάγκες. Θα προσπαθήσω να φέρω τα διαμάτια, θα κάνω ό,τι μπορώ. Γιατί έχουν ξεφύγει τελείως αυτοί οι δύο και νομίζω θα κάνουν ό,τι γουστάρουν. Δεν ξέρω. Δεν γίνεται να μας φέρονται έτσι, ρε φίλε. Θα γυρίσω πίσω. Θα προσπαθήσω να μιλήσω στο δέτη. Πιστεύω είναι μόλις σωτηρία. Άμα σ' άρεσε αυτό το βίντεο, σπάστε το κουμπί του like, κάντε μια εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι για να δείτε κι άλλα τέτοια βίντεο. Γεια σας!